Τα μαρτυρικά γεγονότα άφησαν για πάντα τη σφραγίδα του σε μια περιοχή που καταστράφηκε ολοσχερός από τους Ναζί. Έσαιρνε το ποδήλατο και του κλούτασε ένας Ρώσος που ήταν εχμάλωτος ο Ρώσος. Οι Ρώσοι ήταν εχμαλώτοι τότε. Αυτή την εικόνα θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή. Και σκοτωθήκαν και δυο. Θέλουμε πάλι να θυμίσουμε στον κόσμο τι πέρασε το Τυμπάκι το 1942, πόσο μαρτυρικός τόπος είναι. Το Τυμπάκι, ένας μαρτυρικός τόπος που ισοπεδώθηκε από τους Γερμανούς, μέχρι και σήμερα κρατά καλά φυλαγμένες αυτές τις αναμνήσεις, με τις περιγραφές όσων τις έζησαν να σοκάρουν και ταυτόχρονα να συγκινούν. Σε παιδί μου το χωριό, το βορβαδίσαν επίτηδες για να καλώσουν τα σπίτια, απ' να φτιάξουν το αεροδρόμιο. Πάμε να έπισαν γαϊδουράκια προς το μέρα και πιάσαμε 22 χωριά, τα γύρω χωριά. Τα σήκανα οι ανθρώποι μας εδώ και χάσαμε όπως κακώς πειθαίσανε. Το Τυμπάκι το βορβαδίσανε, το εκθεμελιώσανε. Εφύγανε κάτι και πήγανε σε 23 χωριά για να μείνουν. Τους υποδέχτηκαν οι κάτοικοι των χωριών αυτών και γύρισε ο κόσμος και δεν έβρισε που είναι τα σύνορα, ένα απέραντο χάλασμα. Το βίντεο με αυτές τις μαρτυρίες που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση της πολιτείας Τυμπακίου, μέσα από τις περιγραφές, δίνει το στίγμα της ταλαιπωρίας που έζησαν οι άνθρωποι αυτού του τόπου, οι οποίοι ξεσπιτώθηκαν και μετά αναγκάστηκαν εκ νέου να στήσουν τις ζωές τους, εξοντωμένοι από ένα πόλεμο που άφησε πληγές, αλλά και νάρκες που σκόρπισαν τον θάνατο ακόμη και μετά το τέλος του. Τι να πει κανείς τώρα, θανάτους, από τα πυρομαχικά που είχαν μείνει και σκοτωθήκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, έτσι, αγώνας. Για φανταστείτε τώρα να σου πούνε το πρωί, σήκω να φύγεις από το σπίτι σου, τι να πρωτοκάλεις τώρα. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι υπάρχει και αυτό το όπλο. Πρέπει να θυμόμαστε τι περάσαμε και να μην το ξεχνάμε, ειδικά η νέα γενιά, αυτός είναι ο στόχος. Οι νέοι να θυμούνται τι περάσαν οι παλιότεροι, γιατί άμα δεν τα κάνουμε αυτά, πριν ασχοληθώ και εγώ ούτε που τα ήξερα. Μέσα από αυτό το σύλλογο προσπαθούμε να περνάμε αυτό το μήνυμα. Η εκδήλωση είχε στόχο να αποτελέσει ένα ακόμη λιθαράκι γνώσης στον αντίποδα της λύθης, αλλά και ένα γενναίο βήμα για την αφύπνιση της πολιτείας, με στόχο ο τόπος αυτός να αναπτυχθεί περαιτέρω, δίνοντας τη δυνατότητα οι κάτοικοι να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του. Γενικώς έχει θέματα τα οποία θα έλεγε κανείς ότι δεν κάνουν αυτό το αστικό κέντρο ελκυστικό. Και έτσι δεν το επιλέγει κάποιος για να μείνει. Εκείνο που επισημάνθηκε είναι ότι το Τυμπάκι έχει μείνει πίσω σε ένα ουσιαστικό σχεδιασμό ανάπτυξης που θα διαμορφώσει μια διαφορετική καθημερινότητα για τους πολίτες, δίνοντας το περιθώριο για τουριστική ανάπτυξη και μέσω της φροντίδας των σπουδαίων μνημείων που βρίσκονται στην περιοχή.